10 ημέρες απομένουν για τις κάλπες με τους πολίτες να οδηγούνται και θα πρέπει να αποφασίσουν. Αλλά θα εστιάσουμε, γιατί έχουμε κάνει αρκετή κουβέντα στα δελτία μας για την αυτοδιοίκηση, βεβαίως και για τις Ευρωκάλπες, αλλά θα επικεντρωθούμε στις Ευρωκάλπες. Θα καλησπερίσω στο σημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ την κυρία Βαρβάρα Αποστολοπούλου Καλκαβούρα, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αρχικά πρέπει να πω ορμόμενη εξ Σουηδίας, κύριε Αποστολοπούλου, σωστά? Ακριβώς. Ζείτε, εργάζεστε εκεί, είστε μια λαμπρή επιστήμονας, χημικός μηχανικός με πολλούς τίτλους. Εγώ όμως θα πρέπει να ρωτήσω, γιατί θα κάνω και συγκρίσεις, θα μου κάνετε συγκρίσεις με τη Σουηδία, πώς προέκυψε η συμμετοχή στο ευρωψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής και η δικιά σας η συμμετοχή. Είστε δεύτερη στην λίστα, σωστά? Σωστά, σας ακριβώς, έτσι όπως τα λέτε, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ πρώτα απ' όλα γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και δεύτερον πιστεύω ότι με τη συμμετοχή των νέων θα δώσουμε μια έτσι πνοή αναζωογόνησης στο πολιτικό σκηνικό το οποίο υπάρχει σήμερα και θεωρώ ότι αυτό χρειάζεται και θεωρώ ότι θα μπορούσα να είμαι η κινητήριος δύναμη των υπόλοιπων νέων οι οποίοι βρίσκονται εκτός συνόρων, εκτός Ελλάδος και θα ήθελαν στο μέλλον να γυρίσουν. Οπότε πιστεύω ότι η παρουσία μου στο ευρωψηφοδέλτιο θα τους δώσει μια όθηση περαιτέρω να πάρουν την απόφαση και να επιστρέψουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Θέλω να εστιάσω σε αυτό, κύριε Αποστολοπούλου. Επειδή είπα, είστε μια λαμπρή επιστήμονα σε ένα πολύ φωτεινό μυαλό. Στην Ελλάδα ξέρετε τώρα τι είναι. Το brain drain, αυτό που μόλις είπατε, οι συνθήκες που είναι στη χώρα μας, φαντάζομαι τις ακούτε κι εσείς εκεί, αλλά θέλετε να βοηθήσετε, δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Εν πάση περιπτώσει, δεν συμβαδίζουν και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά και να φέρουμε τους νέους ανθρώπους πίσω. Και εσείς να γυρίσετε με το καλό, αν το επιτρέψουν. Για πείτε μου. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλο για την Ελλάδα, διότι μορφώνει, σπουδάζει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στο μέλλον να φύγουν και να βρουν άλλες χώρες έτσι ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους, για να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να βρουν μια καλύτερη δουλειά ή οτιδήποτε. Αυτό για την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο πλήγμα, διότι ουσιαστικά χάνει όλη αυτή τη νεολαία που θα μπορούσε να προσφέρει και να οθήσει την Ελλάδα σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε θεωρώ ότι οι νέοι εκλείπουν αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Δεν μας βοηθάει στο να κάνουμε περισσότερες επενδύσεις, δεν μας βοηθάει στο να έχουμε μια καλύτερη πνοή για το μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα πρέπει αυτή τη στιγμή να επικεντρωθεί στο να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας και να δώσει κίνητρα σε νέους επενδυτές, έτσι ώστε να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα και να κάνουν επενδύσεις που αφορούν, παραδείγματος χάρη, τα περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικά και η Ελλάδα έχει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους δεν έχει πιάσει αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι ένα βήμα το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτό. Εγώ να ρωτήσω μόνο, πιστεύετε ότι η Ευρώπη είναι αυτή που πρέπει αυτή τη στιγμή, κύριε Αποστολοπούλου? Γιατί ζείτε και στο εξωτερικό, ακούτε, είναι μια Ευρώπη, λένε, πολλών ταχυτήτων και ανισοτήτων. Ναι. Σε πολλά ζητήματα, να μην τα αναφέρουμε τώρα, δεν έχει και αξία άμεσα. Τα γνωρίζουμε όμως, σε κάθε περίπτωση. Τι μηνύματα παίρνετε εσείς? Είναι έτσι όντως τα πράγματα? Η Ελλάδα ποια είναι, στις χαμηλές ταχύτητες? Φταίνε τα πολιτικά πρόσωπα? Η Ευρώπη λένε ότι μπορεί να δώσει κονδύλια για όλα αυτά που λέτε, δεν τα απορροφάμε. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Η Ευρώπη γενικά είναι μια οικονομική αλλά και πολιτική ένωση. Και έτσι θα έπρεπε να είναι κιόλας. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες κινούνται ελεύθερα στα σύνορα της Ευρώπης. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχουν σύνορα. Και αυτό θα έπρεπε να προάγεται περισσότερο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Όντως, η Ευρώπη σε έναν βαθμό είναι δύο ταχυτήτων αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει στις επόμενες ευρωεκλογές να δούμε τι θα κάνουμε. Το διακύβευμα των εκλογών, λοιπόν, αυτών των ευρωεκλογών, είναι πρόοδος ή συντήρηση. Στηρίζοντας, παραδείγματος χάρη, τη Νέα Δημοκρατία, στηρίζουμε έμεσα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή ευθύνεται για όλες αυτές τις τακτικές που είπατε, τις τακτικές λιτότητας, την Ευρώπη δύο ταχυτήτων γενικώς. Στηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, επίσης είναι μια επιλογή λάθος, διότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να στηρίζουμε έμεσα ανθρώπους που είχαν και έχουν θέματα με την Ενωμένη Ευρώπη.
είναι ευρωσκεπτικιστές. Οπότε θεωρώ ότι στηρίζοντας τη μοναδική προοδευτική δύναμη αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη χώρα, το οποίο είναι το κίνημα αλλαγής, θα δώσει μια νέα πνοή. Θα είναι σαν να ψηφίσουμε ουσιαστικά εμέσως το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο έχει όραμα για την Ευρώπη και παλεύει για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε τη μεσαία τάξη που έχει χαθεί και να δώσουμε μια νέα πνοή σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Ένα σημαντικό πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι η Ευρώπη υπάρχει για να παίρνουμε τα σωστά παραδείγματα κάποιων χωρών και να τα ενστερνιζόμαστε. Θέλω να σας δώσω εδώ πέρα ένα μικρό παράδειγμα. Στη Σουηδία, στην οποία ζω αυτή τη στιγμή με τον 11 μηνών γιο μου και τον σύζυγό μου, και αυτή τη στιγμή καταφέρνουμε να ζούμε σωστά και να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε το παιδί μας μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια των γονιών μας, χωρίς τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. Γιατί? Διότι η Σουηδία μας παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να το κάνουμε αυτό. Σωστά. Λέτε λοιπόν ότι είναι δομημένες κάποιες χώρες και κοινωνίες οι οποίες δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Εγώ θα ρωτήσω μόνο τούτο. Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για τις Ευρωκάλπες, θα έρθω πιο εξειδικευμένα στο κίνημα αλλαγής. Φοβάστε, συνολικότερα μιλώ, την αποχή. Οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους τις Ευρωκάλπες, κυρία Αποστολοπούλου, ως εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα, το έχετε ακούσει φαντάζομαι κι εσείς. Περισσότερο στην αυτοδιοίκηση, φίλοι γνωστοί, ξαδέρφια και το συγγενολόι που λέω εγώ πολλές φορές. Για πείτε μου, είναι ένα πλήγμα το να απέχει όχι μόνο ο Έλληνας πολίτης, αλλά το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ευρωεκλογές είναι εκλογές δεύτερης κατηγορίας και γι' αυτό δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία σε αυτές. Κάτι το οποίο είναι τεράστιο λάθος. Γιατί αν το δούμε πιο στενά, το 80% των αποφάσεων που αφορούν την Ελλάδα και την οικονομία μας και γενικότερα την Ελλάδα σαν σύνολο, παίρνονται αρχικά στην Ευρώπη. Οπότε θα έπρεπε να δίνουμε μια μεγαλύτερη βάση σε ευρωεκλογές γενικώς. Γι' αυτό και εμείς καλούμε τους πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές, γιατί χρειαζόμαστε την άποψη όλων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Για το κίνημα αλλαγής, επιστρέφοντας, μιας και είστε υποψήφια ευρωβουλευτής, εγώ θα πω ότι στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό είχε μια χασούρα πολιτική, επιτρέψτε μου. Θα έλεγα ότι, αν θέλετε, δαιμονοποιήθηκε και για τα μνημόνια κάποια στιγμή, κυρία Αποστολοπούλου. Είναι σε μια φάση επανάκαμψης, αν θέλετε, νομίζω και εσείς το ζείτε καλύτερα. Έχει επιστρέψει, έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό, ποια είναι η αλήθεια. Πολλοί σας λιδωρούν στο κίνημα αλλαγής, ότι φέρατε τα μνημόνια, ανοίξατε τις κερκόπορτες και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ γνωστά. Τι απαντάτε και γιατί να ξαναψηφίσει κίνημα αλλαγής αύριο κάποιος που θα οδηγηθεί στις κάλπες? Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν πρέπει συνέχεια να αναλωνόμαστε λέγοντας τα ίδια και τα ίδια πράγματα και να δίνουμε βάση μόνο στα αρνητικά. Το κίνημα αλλαγής και στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ έχουν προσφέρει πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα και δυστυχώς υποστήκαμε ένα μεγάλο πλήγμα. Κάναμε και λάθη, δεν λέω ότι ήταν όλα σωστά, αλλά το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, έκτισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, όπως και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διάφορα άλλα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι άδικο για αυτό το χώρο να λέμε μόνο τα αρνητικά τα οποία έχει κάνει ή μόνο τα λάθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή προσπάθησε, έκανε ένα τεράστιο βήμα στο να προσελκύσει και να συσπυρώσει την κεντροαριστερά. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν το κατάφερε. Πάντως, διότι απογοήτευσε τους νέους. Πήγαν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τότε, κοινά, αν θέλετε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, βρήκαν καταφύγιο, κύριε Αποστολοπούλου. Το ξέρετε, το κάνω παρενθετικά έτσι αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συλλέκτης παλαιών και φθαρμένων υλικών, το οποίο θεωρώ πως είναι μεγάλο λάθος. Απογοήτευσε την νεολαία. Ο κύριος Τσίπρας συγκεκριμένα, σαν ένας νέος άνθρωπος, στην αρχή τον στήριζε όλη η νεολαία, κάτι το οποίο θεωρώ φυσιολογικό. Όμως κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να την απογοητεύσει. Αυτή τη στιγμή εκφράζει ό,τι εκφράζει και η Νέα Δημοκρατία, εκφράζει τη συντήρηση στη χώρα μας. Με όλα αυτά, με όλη την πολιτική που ακολούθησε, με τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση. Οπότε θεωρώ πως σε καμία περίπτωση δεν θα συσπυρώσει την κεντροαριστερά. Θεωρώ πως αυτές οι εκλογές, το κίνημα αλλαγής θα πάει καλά. Θεωρώ πως θα έχουμε ένα διψήφιο ποσοστό. Και θεωρώ επίσης πως ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει. Στη Σουηδία, στις πρόσφατες μικρές εκλογές της Ομοσπονδίας μας, καταφέραμε να αποκτήσουμε 4 από τις 9 έδρες, ενώ στο παρελθόν δεν είχαμε καμία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν έχει καμία. Που σημαίνει
ότι το κίνημα αλλαγής είναι εδώ, η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και θεωρώ πως αυτό θα φανεί πολύ σύντομα. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω επίσης 2-3 κομβικά σημεία, τα οποία δεν ξέρω αν μπορούν να απασχολήσουν ή μπορούν να απασχολήσουν την Ευρώπη, και αν με το καλό είστε και εσείς αύριο, να βοηθήσετε από την πλευρά σας. Εθνικά θέματα, κύριε Αποστολοπούλου. Συμφωνία Πρεσπών, δεν θα πω τώρα για ζητήματα με την Τουρκία, αλλά είναι και αυτά, γιατί είναι ένας απρόβλεπτος παίχτης. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι κοντά στην Ελλάδα? Αποδεικνύεται, μάλλον λένε κάποιοι, όχι, ή όποτε τους συμφέρει. Τι εικόνα έχετε? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή όπως είπα και πριν, είναι μια πολιτική ένωση και όχι μόνο οικονομική ένωση, θα είναι κοντά στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε συμμάχους μέσα σε αυτήν την ένωση. Θεωρώ λοιπόν συγκεκριμένα για τη συμφωνία των Πρεσπών ότι είναι μια κουτσή συμφωνία, η οποία έχει περιθώρια διαπραγμάτευσης περαιτέρω. Και θεωρώ πως αδικεί τη χώρα μας, διότι ποιο είναι το αντάλλαγμα? Εγώ δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη συμφωνία τι κέρδισε η Ελλάδα. Δεν θεωρώ πως κέρδισε κάτι. Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και να ξανασυζητήσουμε και να ξαναδούμε τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης αυτή τη συμφωνία. Γενικά θεωρώ ότι ενώ είμαστε σε μια συμμαχία, ενώ είμαστε μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρούμε τα απαραίτητα εφόδια για να λύσουμε όλα μας τα εθνικά θέματα. Για το θέμα του μεταναστευτικού, επειδή και αυτό ξέρω ότι απασχολεί το κίνημα αλλαγής, κύριε Αποστολοπούλου, επειδή το ζείτε και εσείς με ποια έννοια, ότι υπάρχει μετακίνηση πληθυσμών, κάποιοι μιλούν για τους πρόσφυγες, όλα αυτά. Ποια είναι η θέση του ΚΙΝΑΛ στα ζητήματα του μεταναστευτικού? Άλλοι το βαφτίζουν λαθρομεταναστευτικό ή λαθροεισβολής. Εγώ δεν θα πω τέτοιες κουβέντες δημοσιογραφικά. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο σας και σε αυτό. Θέλω να πω εδώ ότι το μεταναστευτικό σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει διχάσει γενικά την Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπουμε και την άνοδο διαφόρων ακροδεξιών δυνάμεων, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα και θλίβομαι ιδιαιτέρως για αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο από την Ελλάδα. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ευρώπη, διότι τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά. Δεν είναι μόνο εθνικά, είναι γενικώς ευρωπαϊκά. Και λόγω της γεωγραφικής μας θέσης θέλουμε τη στήριξη της Ευρώπης, ζητάμε τη στήριξη της Ευρώπης και στο σχέδιο Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις του κινήματος αλλαγής για το πώς αυτό το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Πάω τώρα λίγο να μου πείτε και κάποια άλλα έτσι δικά σας προσωπικά χαρακτηριστικά και σκέψεις, κύριε Αποστολοπούλου, γιατί και εσείς διαθέτετε τον εαυτό σας στην επιλογή των πολιτών, όχι μόνο στη Στερεά Ελλάδα που είναι η φωνή του ένα κεντρικής Ελλάδος, αλλά και στους υπόλοιπους. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, πώς κινείστε εσείς ή πώς φαντάζεστε υπόθεση εργασίας τώρα, αν αύριο είστε ευρωβουλευτής με το κίνημα αλλαγής, σε 2-3 σημεία κλειδιά, πολύ ψηλά στην δικιά σας προσωπική ατζέντα, αν θέλετε, και όχι μόνο. Εγώ, λόγω των σπουδών μου, που είμαι χημικός μηχανικός και έχω εξειδικευτεί, έχω ένα μάστερ στις βιώσιμες τεχνολογίες και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω το διδακτορικό μου πάνω στα μονωτικά υλικά από ανανεώσιμες πηγές. Έχω γενικά εξειδίκευση στα περιβαλλοντικά θέματα και την κλιματική αλλαγή. Οπότε θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτά τα δύο θέματα αρκετά κοντά. Συγκεκριμένα θεωρώ ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα και ένα φαινόμενο παγκόσμιο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι άμεσα συνυφασμένο με το αναπτυξιακό μοντέλο κάθε χώρας. Γενικά πρόκειται να πληγούν η γεωργία, ο τουρισμός και διάφοροι άλλοι τομείς της οικονομίας μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάρθουν και να ληφθούν αποφάσεις άμεσα και μέτρα. Παραδείγματος χάρη, η κλιματική αλλαγή μπορεί να μην είναι μόνο ένα αρνητικό φαινόμενο, αλλά μπορεί να είναι και ένα θετικό φαινόμενο. Παραδείγματος χάρη, λόγω της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας, μπορεί να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό για την οικονομία της χώρας μας. Όμως, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αύξηση με ένα θετικό τρόπο, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και από το κράτος, αλλά και από τους ιδιώτες. Επίσης, η ενέργεια θα αλλάξει. Θα αυξηθεί η ζήτηση για ψήξη, ενώ θα μειωθεί η ζήτηση για θέρμανση. Οπότε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χώρος για νέες επενδύσεις. Άρα, θα πρέπει να το δούμε και αυτό στενά και να το παρακολουθήσουμε και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις στο μέλλον. Επίσης, η Ελλάδα, ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω εδώ, λαμβάνει διάφορα πρόστιμα από την Ευρώπη, διότι ενώ έχει ψηφίσει διάφορα, όλα βασικά τα μέτρα για τα περιβαλλοντικά θέματα, έχει εφαρμόσει ελάχιστα από αυτά. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το 80% των απορριμμάτων της Ελλάδας θάβεται σε χωματερές ή σε χώρους υγειονομικής ταφής και για να θέσω εδώ πέρα τον αντίποδα, στη Σουηδία αυτό ποσοστό είναι μόνο 1%.
Και στο ποσοστό του 80% δεν καταμετρούμε προφανώς τις παράνομες χωματερές, που επίσης είναι αρκετές στη χώρα μας. Υπάρχουν λοιπόν τόσα περιθώρια βελτίωσης, γιατί δεν είναι μόνο η χωματερή και ο χώρος υγειονομικής ταφής η λύση. Mm-hmm. Υπάρχουν λύσεις όπως η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν μια νέα πνοή στη χώρα μας, να ανοίξουν τις επενδύσεις, να δώσουν χώρο για επενδύσεις στη χώρα μας και να βελτιώσουν τα προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα. Όλα αυτά, έτσι τώρα για να πάμε και στο φινάλε της κουβέντας, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε ή μπορούμε να γίνουμε πιο ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Αποστολοπούλου. Όπως είπατε, μας δίνεται σε όλους μας, όλοι είμαστε να πάμε να ψηφίσουμε στις κάλπες. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε πώς το φαντάζεστε όλο αυτό με την Ελλάδα. Επειδή μου κάνατε λίγο τους παραλληλισμούς, mm-hmm. για πείτε μου λοιπόν, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα τολμήσω να ρωτήσω. Είμαστε σαφέστατα μια ευρωπαϊκή χώρα και πιστεύω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Έχουμε και πολλά καλά σημεία, σίγουρα. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι το διακύβευμα των εκλογών, όπως προείπα, είναι πρόοδος ή συντήρηση. Ψηφίζουμε κίνημα αλλαγής, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τη μοναδική προοδευτική δύναμη του τόπου, η οποία νοιάζεται για τα προβλήματα των ανθρώπων, νοιάζεται για την περιβαλλοντική ανάπτυξη, νοιάζεται για τις κοινωνικές παροχές, και όλα αυτά υπάρχουν στο σχέδιο Ελλάδα για το πώς εμείς φανταζόμαστε το μέλλον αυτού του τόπου. Πιστεύω λοιπόν και θέλω να καλέσω όλους τους Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται και τους νέους συγκεκριμένα που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, στο ότι πρέπει να πάμε μπροστά όλοι μαζί, έτσι ώστε να έχουμε μια Ελλάδα που να πρωταγωνιστεί στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα η οποία να είναι χαμηλών ταχυτήτων. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία να έχει να παίρνει ρόλο στις αποφάσεις της Ευρώπης. Όσο πιο δυνατή λοιπόν εκτιμάται είναι η φωνή του κινήματος αλλαγής στην Ευρώπη με τις υποψηφιότητές σας και την προσωπική σας, τόσο περισσότερη πίεση, καλύτερη πίεση μπορούμε να έχουμε, κύριε Αποστολοπούλου. Είναι και θέμα πολιτικών προσώπων. Ακούω, λέω, στο φινάλε της κουβέντας, δεν έχουμε την απορροφητικότητα σε προγράμματα, κονδύλια. Άρα δεν φταίνε. Φταίμε εμείς, έτσι, πώς τα διαχειριζόμαστε. Φταίμε και εμείς. Φταίει και η τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα, την οποία θα πρέπει να βελτιώσουμε άμεσα, πιστεύω. Διότι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές διάφοροι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, όπως επίσης και οι ιδιώτες, έχουν πάρει πάρα πολλές θετικές πρωτοβουλίες για να διαχειριστούν τα απόβλητα της περιοχής, να δημιουργήσουν διάφορα κίνητρα ανακύκλωσης. Αλλά δυστυχώς βρίσκουν συνέχεια εμπόδια λόγω της τεράστιας γραφειοκρατίας που επικρατεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ στενά και να το λύσουμε. Εγώ θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, την περιοδία που κάνετε σε όλη την Ελλάδα, κύριε Αποστολοπούλου. Καλή επιτυχία στο κίνημα αλλαγής και προσωπικά σε εσάς για το ότι αφήνετε και την οικογένειά σας να επικοινωνήσετε το πρόγραμμά σας και το λόγο σας. Αρκετά δυναμική σας βλέπω. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή επιτυχία και για τον λόγο που μου δώσατε να βρισκόμαστε σήμερα κοντά σας. Καλό βράδυ.